Λοιπόν, κεφάλαιο ανασφάλιση στα γιο ταχύ, Δημήτρη Οικονόμου. Να πιάσουμε το άλλο θέμα. Ο Κωνσταντίνος Μπεριτσιάς, εκπρόσωπος του κλάδου αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να δούμε καταρχάς. Δεν ξεχνάμε τα θέματα. Όχι. Γιατί το θέμα αυτό κάποια στιγμή έφτασε στο πικ, χάλαγε κόσμος, τι γίνεται, κόλαση παντού, εκπομπές, φασαρίες κτλ. Ξεχάστηκε μετά. Για πάμε να δούμε όμως τα αποτελέσματα υπό τον φόβο των προστίμων κλπ. Αν βλέπετε κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια. Φαίνεται ο φόβος λειτουργεί και στην χώρα. Λειτουργεί, ναι. Αυτό το πράγμα, υπάρχει μια αυξημένη, αν θέλετε. Σε τι ποσοστό λέτε, προσέλευση. Σε σχέση με πέρυσι, εμείς αυτό συγκρίνουμε, περίπου 10% είναι οι νέες εργασίες. 10% πάνω σχέση με πάνω, ναι. Δεν είναι λίγο. Που σημαίνει αρκετοί συμπολίτες μας τρέχουν να ασφαλιστούν. Από το να τα δώσουν στο πρόστιμο, τα δίνουν στην ασφάλεια. Ναι. Και έχουν το κεφάλι δεν το συζητάμε. Το πρόστιμο τώρα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Βέβαια. Σε κάποιες περιπτώσεις από τα ασφάλιστα. Τι αλλαγές, για πείτε μας, τι αλλαγές βλέπετε να γίνονται σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Θα είναι βελτιωμένα δηλαδή. Ναι, είναι λιγότερα. Έχουν σχέση με το είδος του οχήματος. Το μηχανάκι μέχρι 50 σεσέ είναι με 100 ευρώ, 150 πάνω από 50. Και ούτω καθεξής, ναι. 200 μέχρι 1000 σεσέ, το αυτοκίνητο και 250 τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Ναι. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τι διάρκεια είναι, γιατί ξέρετε, τώρα είμαστε και στην αρχή του καλοκαιριού, οπότε κάποιος μπορεί να το ασφαλίσει ίσα για τις διακοπές. Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τα συμβόλαια τα οποία είναι μικρής διάρκειας. Τρίμηνα. Τώρα ιδιαίτερα έχουν αυξηθεί περισσότερο. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι τρέχει κάνει ένα μικρό συμβόλαιο. Το μίνιμουμ είναι το τρίμηνο ή μπορεί να κάνεις και με το μήνα. Μπορεί να το κάνεις και με το μήνα, μπορεί να το κάνεις να είναι 12 μήνα το συμβόλαιο, αλλά να πληρώνεις με το μήνα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς. Μπορεί να το κάνεις να λύγει κάθε μήνα το συμβόλαιο, ώστε να το ανανεώνεις κάθε μήνα. Πρακτικά είναι δύσκολο μέχρι να σου έρθει το καινούργιο να πληρώσεις κλπ. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Πρακτικά, θεωρητικά γίνεται. Αλλά μπορεί να κάνεις ένα ετήσιο συμβόλαιο, να έχει διάρκεια ετήσια και να το πληρώνεις με την πιστωτική σου κάρτα. Με 12 βεβαίως. Δόσεις εσείς δεν κάνετε. Μόνο σε πιστωτική κάρτα μπορείτε να το κάνετε. Ναι. Ναι. Όχι, την κάνουμε εμείς, η συμφωνία δικιά μας. Έχετε συμφωνία εσείς με την τράπεζα. Ναι, με την τράπεζα. Πληρώνετε τα ασφαλιστρά σας κανονικά χωρίς καμιά επιβάρυνση και τα πληρώνετε. Δεν έχει επιβάρυνση το 12 μήνο. Όσοι είναι τα ασφάλιστρα, διαιρούνται δια 12. Δια 12 και τα πληρώνετε απλώς, πρέπει να έχετε πιστωτική κάρτα να τα χρεωθείτε. Λίστα, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει γι' αυτό. Με τους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων γιο ταχύ υπάρχει και από πού έχει βγει, δηλαδή είστε εσείς σε συνεργασία με τις διευθύνσεις μεταφορών προκειμένου να βγει μια κοινή λίστα και να ξέρουμε. Μιλάμε για την πρώτη λίστα που βγήκε με τα 1.150.000 οχήματα που δημιουργήθηκε το μεγάλο θέμα με τα λάθη που υπήρχαν κλπ. Αυτή η λίστα θα ξαναδημιουργηθεί μετά τις 14 Εβδόμου, αφού δόθηκε το περιθώριο να ασφαλιστούν όσοι πρέπει, να διορθωθούν. Μην ξεχνάμε και αυτό. Πρέπει πολλοί που έχουν εντοπίσει λάθη να τρέξουν να τα διορθώσουν. Έτσι, λάθη που αφορούν την ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή αν έχει γραφεί λάθος η πινακίδα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι ασφαλισμένοι, αλλά φαίνονται σαν ανασφάλιστοι. Άλλα και αυτοκίνητα που είναι παλιά, που έχουν φύγει, που έχουν καταληφθεί. Θα πρέπει να πάνε στο Υπουργείο να κάνουν τις διορθώσεις. Και όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι, πρέπει να ασφαλιστούν μέχρι 14 Εβδόμου. Εκτιμάτε ότι θα προλάβει όλος αυτός ο στόλος των ανασφάλιστων να καλυφθεί μέχρι τις 14? Αν θέλουν και δεν ξέρουμε αν θέλουν. Αυτό, από εκεί ξεκινάει. Γιατί αν θέλουν, φυσικά μπορούν. Προλαβαίνουν. Με ένα τηλέφωνο. Με αυτόματη διαδικασία. Γιατί αλλιώς θα έχουμε ή πληρωμή προστίμων, ξανά απειλές, ξανά τα ίδια. Η διασταύρωση πια είναι αυτονόητη, είναι με τον πιο εύκολο τρόπο. Είναι αυτονόητο. Το θέμα είναι πότε θα γίνεται και πώς θα γίνεται. Γιατί αν γίνεται μία φορά κάθε 3 χρόνια, θα ξαναέχουμε το ίδιο φαινόμενο και στο μέλλον. Ναι, βέβαια. Το φαινόμενο της μη ασφάλισης τόσων οχημάτων, κύριε Μπεριτσιά, παρατηρείται ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι ότι πριν από κάποια χρόνια θα ήταν το τελευταίο αυτό να μην ασφαλίσει το αυτοκίνητό σου. Ένα μύθο. Όλα τα έχουμε ρίξει στην περίφημη κρίση. Στην κρίση και στο μνημόνιο. Όλα εκεί. Τα ανασφάλιστα. Παλαιόθεν που λέγανε οι αρχαιότεροι, ήταν φαινόμενο που μας ταλαιπωρεί. Είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς στόλου ανασφαλίστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Τόσο πολύ. Είχαμε φτάσει να έχουμε ανέκαθεν 12 με 15% των αυτοκινήτων μας κυκλοφορούν στους δρόμους ανασφάλιστα. Η αμέσως χειρότερη χώρα ήταν η Αγγλία με ένα 7%, η οποία μάλιστα πήρε μέτρα πριν 4-5 χρόνια και ουσιαστικά έχει μηδενίσει αυτό το φαινόμενο. Επιδεινώθηκε όμως, λέτε, λόγω στα χρόνια της κρίσης, φαντάζομαι. Ελάχιστα. Αυτό το θέμα υπήρχε πάντα. Και ξέρετε γιατί υπήρχε. Γιατί δεν υπάρχει, όπως και για άλλα πράγματα στη χώρα μας, δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό δεν γίνεται έλεγχος. Δεν πληρώνουμε τα ασφάλιστα, δεν πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια οργάνωση. Όταν αγοράζεις τα αυτοκίνητά σου, δεν πρέπει να είναι απαραίτητο από τη στιγμή που το βγάζεις από την αντιπροσωπεία να έχεις ασφάλιση.
Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω αυτό, έπρεπε να είναι αυτονόητο. Αγοράζεις το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να βγεις από την πόρτα της αντιπροσωπείας να πουλήσεις μούρι με την καινούργια BMW ή Mercedes ή οτιδήποτε άλλο. Mercedes. Αν δεν έχεις ασφάλιση. Πριν 20 χρόνια σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα που είχαμε επισκεφθεί για να δούμε τι κάνουν εκεί, την ταξινόμηση του αυτοκίνητου την έκανε η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεωτικά. Είχε να δει το κράτος στις ασφαλιστικές εταιρείες. Για να είσαι σίγουρος ότι γίνεται. Πήγαινε από εκεί, πάρε και την πινακίδα σου, θα σε ασφαλίσουν και θα σε ξεασφαλίσουν όταν καταθέσεις την πινακίδα. Θα υπάρχει μέσα από την ασφαλιστική εταιρεία. Κατάλογος, θα υπάρχει μια λίστα ενιαία που θα ξέρουν όλοι ότι αυτή είναι η λίστα των αυτοκινήτων που είναι ασφαλισμένων και κυκλοφορούν τον άλλο. Μα ναι, δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή αυτό. Το θα πάω ή δεν θα πάω. Μόνο παίρνει τα μάτια τώρα, φεύγει και σου λέει θα δούμε τι θα κάνουμε με την ασφάλιση. Άρα είναι θέμα οργάνωση και ελέγχου. Αυτά τα δύο θέματα. Εμείς κρατάμε πάντως το ότι υπό τον φόβο των προστίμων φαίνεται ότι αυτό έχει λειτουργήσει. Δηλαδή το 10% που μας λέτε. Πάντα πιάνει αυτό το κόλπο στην Ελλάδα, Μαρία. Κόλπο του οικονομικού εκβιασμού πιάνει πάντα στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνει. Αν του πει στο Έλληνα, πρόσεξε, άμα κάνει αυτό θα πληρώσει. Πρόσεξε, πήγαινε γιατί έχει πρόσωπο, θα πάει. Και δεν λαμβάνει κανεί υπόψη του τι σημαίνει να είσαι ανασφάλιστο και να έχει συμβεί το ατύχημα. Ποια είναι τα εκατομμύρια που απειλούν τον ίδιο τον άνθρωπο και βέβαια όπως πέρα από ότι καταστρέφεσαι ψυχολογικά, διότι αν έχεις σκοτώσει, χτύπα ξύλο έναν άνθρωπο ή τον έχεις στείλει ανάπηρο, το κουβαλάς όλη τη ζωή, αν δεν είσαι γαϊδούρη, από εκεί και πέρα καταστρέφεσαι και οικονομικός. Και τώρα τρέχεις για τα 100 ευρώ. Και τα 100 ευρώ τρέχεις. Και τώρα τρέχεις για τα 100 ευρώ. Τα εκατομμύρια μπορεί να σε κυνηγήσουν, δεν τα υπολογίζεις. Έτσι. Γιατί θεωρείς ότι δεν θα συμβεί σε μένα σου λέει, παιδί. Θα συμβεί μόνο στο διπλανό. Κύριε Μπερτσιά, ευχαριστούμε πολύ. Εμάς ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ευχάριστα.